και φίλοι. Εδώ από το Κάρβουνο που σήμερα έχουμε την 19η αγωνιστική της Development 2 League και οι Λος Λαβρινίες αντιμετωπίζουν τους Τερμιτές. Οι Λος Λαβρινίες από τη μία με 9 νίκες και 7 ήττες συνολικά κοντά τους Τερμιτές, οι οποίοι μετρούν 7 νίκες και 10 ήττες. Ξεκινάει και το παιχνίδι με τους Μόβ. Στη γωνία η οποία δεν θα περάσει από τον Αλεφαντινό, κρατούν όμως τελικά οι γηπεδούχοι και θα είναι άστοχη η πρώτη προσπάθεια από τον Γκολιά. Αλεφαντινός τώρα δημιουργεί την πρώτη επίθεση για τους γαλάζιους. Τον Σταματόπουλο να του δίνει ξανά, θα εκτελέσει για τρεις εκείνους με κακό το σουτ. Μπαλά στα χέρια του Γκολιά. Κρατάει ο ίδιος στα 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Θα επιχειρήσει και ένα τρίποντο από την κορυφή. Μπάλα στο σίδερο, δεν κάνει το χατήρι στην συνέχεια. Στα φιλιάτικος εδώ πέφτει τον Los Labriniers. Όλα αυτή στην συνέχεια από τον Μπιγκούντι. Και θέλησε να πασάρει στον Αλεφαντίνο. Η μπάλα κατέληξε κατευθείαν στις κερκίδες. Θα γίνει το λάθος για τους Τερμίτες. Σε κατοχή έτσι και πάλι η move. Με τον Αντωνόπουλο τώρα. Παναγιώτη Αντωνόπουλο γιατί έχουμε και το Χάνα στο σημερινό μάτς. Γκολιάς. Λύστηκε άφησε έξω αλλά έκανε βήματα ο Αντωνόπουλος. Αυτός και για τους γηπεδούχους. Παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση. Αλεφαντινός βρήκε τον Σταματόπουλο. Πάσα κάτω από τα πόδια από εκείνον. Καζαλόγλου γυρίζει, θα σκοράρει. Ενώ έχει αρδίσει το φάουλ. Ανοίγει το σκορ ο Παζαρλόγλου με αυτή την ωραία κίνηση, η οποία θα κάνει το 2-0. Στη γραμμή τώρα τον Βολόν ο ίδιος για την συμπληρωματική βολή του. Εστοχή και σε αυτή με το 0-3. Μαμακάς παίρνει το σκριν αλλά έφτασε στον Ευγένεια. Με φάουλ μακριά από την μπάλα το έχει κάνει ο Παζαρλόγλου, όπως λέει ο διαιτητής. Πρώτο μαδικό και για τους Τερμίτες. Τον Όπουλος γυρίζει, αφήνει έξω στον Μπαμπακά. Με το δεξί χέρι αυτός θα βρει στόχο για το 2-3. Πρώτο πόντι στην αναμέτρηση και για τους Los Labriniers. Κουλός, ο Παζαρλόγλου, ο Μπιμπούδης βρήκε εξαιρετικά τον Αλεφαντινό του, φύγει μπάλα εκεί στην εκτέλεση. Δεν της πέρασε να εκμεταλλευτεί ευκαιρία. Γκολιάς αφήνει στον Μπαμπακά. Ο Αντωνόπουλος. Μπαμπακάς από τα δεξιά θα εκτελέσει για δύο και θα βρει στόχο για το 4-3. Αρχίζει και βρίσκει ρυθμό ο Μπαμπακάς, βάζει τώρα προς την ομάδα του. Αλεφαντινός. Σπίτι ο Χριστόπουλος και κερδίζει και το φόλ από τον Γκρίλι. Στο πλάι θα πάει η μπάλα για να επαναφέρουν οι φιλοξενούμενοι. Με τον Αλεφαντινό να ψάχνει συμπαίκτη διαθέσιμο του Παζαρλόγλου, του δίνει και πάλι. Συνεχίζει μόνος του και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Γκόλια έχει γίνει. Φάουλ νούμερο 3 αυτό για τους γηπεδούχους. Χριστόπουλος θα σηκωθεί με το δεξί, μαζεύει ο Γρίλης.
Ευγένεια τώρα να λάμβανε να κατεβάσει. Έχουμε μεταφόρα τις μπάλες από τον Μαμακά. Ακόμα ένα λάθος για τους Λαμπρινίερς. Παραμένει το σκορ στο 4-3. Φαντινός θέλει να βρει τον Χριστόπουλο, πολύ καλή άμυνα από τον Κόλια. Είναι το κέντρο ίδιος. Προτίμησε να αφήσει την μπάλα στον Αντωνόπουλο για να πάνε σε μια οργανωμένη επίθεση στο ρεμό. Γενίας θα το πάρει το σουτ, τον απειδάει η μπάλα δύο φορές, καταλήγει εκτός καλάθιου. Ο Φαντινός θα επιχειρήσει να μακρύνει πάσα, βρήκε συμπαίκτη. Έριξε ταχύτητα όμως ο Μπιμπούδης. Ανάποδο λέει άτ και καλάθι από τον Παζαρλόγλου για το 4-5. Παμακάς τον Όπουλος. Το πάρει το τρίποντο και θα το βάλει κιόλας ο ίδιος για το 7-5. Αλεφαντινός δεν θα πάρει την μπάλα ο Μπιμπούδης καθώς έκοψε οι παίχτες των Λος Λαμπρινίερς. Κολιάς της Δαγκίνης από τον Ευγενία θα δώσει συστημένη όμως την μπάλα σε αντίπαλο. Μπιμπούδης θα τρέξει στην άλλη πλευρά, πάει μόνο στην προσπάθεια, αστοχή, μαζεύει ο Κολιάς. Κοντόπουλος θέλει να βρει τον διάδρομο, κλείνεται και θα κάνει βήματα τελικά. Μουσική 4-58 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στο 7-5. Χριστόπουλος πέρασε από τον Γκρίλι, έμεινε πάνω του ο Γκόλιας, ο Ευγενίας με συγχωρείτε. Προσπαθεί να κρατήσει ο Παζαρλόγλου, δεν θα τα καταφέρει. Πάνω τα λάθη και από τις δύο ομάδες στις τελευταίες φάσεις. Ο Μακάς θα δεχτεί το φάουλ από τον Παζαρλόγλου. Το φάουλ που είναι το τέταρτο για τους γηπεδούχους, ενώ θα περάσει εκτός τώρα ο Παζαρλόγλου στην θέση του ο Μεσάρης. Ο Αντωνόπουλος Γκολιάς ακόμα πιο πίσω. 7 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Τσεκάρει τις επιλογές του, θα επιλέξει ο ίδιος να σουτάρει. Αστοχή, μαζεύει ο Μπιμπούδης. Αλεφαντινός και ο Χριστόπουλος. Τελή για τρεις, βάζει λίγο παραπάνω δύναμη. Κολιάς τώρα. Μπαμπακάς σταματάει την τρίπλα, ζητάει έξω ο Κολιάς, θα πάει μπάλα στον Γκρίλι. Γυρίζει εκείνος, αστοχή. Δεν αλλάζει το 7-5. Στο χαμηλά έχει μείνει το σκορ. Στόπουλος στα δεξιά. Βλέπει τις κινήσεις των παικτών του, είναι εκεί και ο Σταματόπουλος για να του δώσει το screen. Αλεφαντινό, δεν θα περάσει όμως στη συνέχεια η επιλογή του. Για τον Όπλος θα κόπει με φάουλ, ζητάει αντιαθλητικό. Να δούμε. Είναι απλό το φάουλ. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Όλα είναι έτοιμα για να συνεχιστεί και πάλι το παιχνίδι έπειτα από το time out των Τερμητών. Υπενθυμίζω
νομίζω το σκορ βρίσκεται στο 7-5. Τελευταίο καλάθι ήταν το τρίποδο του Παναγιώτη Αντωνόπουλου νωρίτερα. Το Μακάς. Καλά έφτασε στον Γκόλια, έφυγε όμως από τα χέρια του. 3 δευτερόλεπτα τώρα θα πρέπει να πάρει ένα μακρινό σουτ. Θα το επιχειρήσει, δεν θα βρει στόχο. Μάχη και Χριστόπουλου και Ευγένεια και τελικά η κατοχή παραμένει στους δύο Ζαμπρινίες. 9-14 επίθεση λοιπόν για τους γηπεδούχους. Δονόπουλος δίστασε. Γκολιάς αφήνει στον τον Κοντήλη. 9-5. Λεφαντινός. Προσπίσει από τον Χριστόπουλο, θα πάρει την εκτέλεση στην συνέχεια. Δεν μπορεί να καθαρίσει το rebound move. Τα 11 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση των Τερμητών. Για τους οποίους τώρα θα περάσει ο Πασχαλινόπουλος στο μάτς. Ανάσης Αντωνόπουλος επίσης στο παρκέ για τους Los Lavernières. Πασχαλινόπουλος στους πρώτους του επαφές με την μπάλα. Σταματόπουλος, 5 δευτερόλεπτα, 4 τώρα. Έχουμε βήματα. Και 20 ακόμα για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Κατεβάζει Ευγενίας. Και ο Θανάσης Αντωνόπουλος, παγίδα 2 πάνω του. Αλλιώσει και την πάσα ο Σταματόπουλος για να φτάσει μπάλα στα χέρια των Τερμητών. Μεσάρης αφήνει τον Χριστόπουλο. Μολομόναχος ο Μπιμπούδης. Χάνει το σουτ, αλλά έχει και δεύτερη ευκαιρία ο ίδιος ώστε να σκοράρει και να μειώσει πλέον σε 9-7, ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ. Σε αυτόν πήγε η μπάλα. Ποστάρει τον Σταματόπουλο. Δεν να του ξεφύγει, αλλά έχει πατήσει γραμμή. Ένα λάθος από τα πολλά αυτό που έχουμε δει στην πρώτη περίοδο. Ενώ μας απομένει ακόμα 1,5 λεπτό για το φινάλε της. Τρικούδης. Θα γυρίσει, παλεύει εκεί στο παρκέ με τον Αντωνόπουλο. Θα πάρει ο Πασχαλινόπουλος, κρατάει τους Τερμίτες μπροστά. Πασχαλινόπουλος αφήνει στο Σταματόπουλο, μέσα στο πλάι. Πέρασε, πατάει για ένα και στο σκουρ. Ο Σπανός, 9-10 μπροστά οι Τερμίτες τώρα. Περιφέρεια 46 δευτερόλεπτα. Με το δεξί χέρι θα στοχίσει. Μάζεψε ο Σπανός και θέλει να φύγει μπροστά. Παίρνει όμως την κατοχή ο Θανάσης Αντωνόπουλος. Κονδύλης για 3 σε στοχή. 12-10. Προς 2 δευτερόλεπτα, 18 για τους Τερμίτες. Παίρνει ο Σπανός. Παίρνει τον Μπιμπούδη. 6 δευτερόλεπτα. Αλλά πάλι στον Σπανό. Τελή βρίσκει σίδερο. 2 δευτερόλεπτα. 1. Δεν θα προλάβουν να κάνουν κάτι. Είναι ο Σαββρινίες που τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 12-10.
Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Στο 12-10 το σκορ με τους Los Lavriniers. Κάνουν αυτό το μικρό προβάδισμα στο παιχνίδι. Πάνος αφήνει στην γωνία, Πασχαλινόπουλος προσπαθεί να βρει κάποια επιλογή. Τελικά η μπαλά βρήκε στα πόδια του Κονδύλη. Και έχουμε νέα 14 δευτερόλεπτα για τους τερμητές. Πασχαλινόπουλος παίρνει τα βήματα, φτάνει κοντά, δεν τελειώνει καλά τη φάση, ο ίδιος γράφω στο rebound. Πάσα στην άλλη πλευρά, ένα δευτερόλεπτο, δεν προλάβει το ρολόι ο Σπανός. Νομίζω έλειπε να σουτάρει ο Μεσάρης την ώρα που πιάσε την μπάλα στα χέρια του. Γιατί φάνηκε πως δεν έμεναν αρκετά δευτερόλεπτα ώστε να εκτελέσει στην συνέχεια ο Σπανός. Δεν κλείτωσαν το λάθος έτσι οι τερμίτες. Παρέμεινε το 12-10 και ο Κούλιας τώρα οργανώνει αυτή την επίθεση. Παίζει με τον Γρίλη. Κλείστηκε από 3 με μια σφαλιά, αλλά θα βρει και πάλι τον Κούλια. Κονδύλης για 3, είναι άστοχος. Πολύ δωρος μάζεψε και αφήνει στον Πασχαλινόπουλο. Σπανός. Χριστόπουλος είδε την κίνηση του Μεσάρη. Δυσκολεύτηκε εκείνος να κρατήσει. Ντονόπουλος κρατάει. Αφήνει στον έτερο εδώ Ντονόπουλο, τον Παναγιώτη. Εξαιρετική πάσα, δεν θα την κάνει ασύ τελικά ο Γρήλης. Πολύ ωραία τον δίκη και ο Αντωνόπουλος για το 14-10. Χριστόπουλος από την κορυφή με κοντό το σου, την μπάλα στο σίδερο στα χέρια του Γρήλη στην συνέχεια. Το βόλιο τώρα για τους Los Lavriniers. Κονδύλης. Αντωνόπουλος μπροστά από τον Μεσάρη, θα σηκωθεί πολύ δώρος εκεί σε καλύτερη θέση. Μάζευε το rebound, θα περάσει τώρα ο Πασχαλινόπουλος. Χριστόπουλος ηρεμεί κάπου στην επίθεση. Μεσάρης του δίνει και πάλι. Θα εκτελέσει τώρα για 3, το χάνει. Παραμένει το σκορ στο 14-10. Αντωνόπουλος διασχίζει όλο το γήπεδο, λίγο λίγο να σκοράρει. Θα κερδίσει ωστόσο το φάουλ. Θα την δώσει και το χέρι ο Χριστόπουλος. Βολές λοιπόν για τον παίχτη των Los Lavriniers. Ενώ ο Παζαρλόγλου θα επιστρέψει το μάτι, θα πάρει την θέση του Μεσάρη. Έξω η πρώτη βολή. Κάνει και την δεύτερη ο Αντωνόπουλος. Δεν πήραν κάτι αυτό το ζευγάρι οι γηπεδούχοι. Σπανός με Πατσαρλόγλου, με συγχωρείτε, αφήνει στον Πασχαλινόπουλο και αυτός με τη σειρά του στον Πολίδωρο. Έχει δύο παίχτες μπροστά του, έμεινε κολλημένος πάνω του Αντωνόπουλος και τον ανάγκασε στα βήματα. Φτά για 10 ακόμα για το πρώτο ημίχρονο. Βολιάς. Θα βρει ωραία τον Γρίλη. Θα πάρει την προσπάθεια εκείνος. Έχει βρει το χέρι ο Χριστόπουλος. Θα τον στείλει τώρα στην γραμμή των βολών. Μόλις 2-0 το επιμέρους σκορ σε αυτά τα κάτι παραπάνω από 3 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί στην δεύτερη περίοδο. Άσοχη και ο Γρήλης στην πρώτη βολή. 0 στις 2 και από αυτόν. Θυμίζω νωρίτερα ο Αντωνόπουλος και πάλι δεν εκμεταλλευτεί καμία από τις βολές του. Μπαλά τώρα είναι για τους τερμίτες. Μεταβλόγλου
Χριστόπουλος τσεκάρει τις κινήσεις. Φαίνει και πάλι στον Παζαλόγλου ξανά Χριστόπουλος για να εκτελέσει. Δεν το βάζει, παραμένουν χωρίς καλάθι οι τερμίτες στην δεύτερη περίοδο. Ο Ντύλης, πήρε ο Γρύλης, έφτασε κοντά. Θα κερδίσει και βάλει το φάουλ. Αυτή την φορά το έχει κάνει ο Σπανός, αν δεν κάνω λάθος. Αλφαδίνος το εμπλουστέ, το μεταξύ περνάει στο μάτς και πάλι. Παίρνει την θέση του Πασχαλινόπουλου. Νωρίτερα στη ψή και στις δύο. Ο Γρύλης θα χάσει και πάλι την πρώτη. Μαζί τη δεύτερη τώρα. Με το 15-10. Λεφαντινός. Περνάει. Δεν πέρασε όμως η πάσα του στη συνέχεια. Στα 12 δευτερόλεπτα το ρολόι για τους Γαλάζιους. Ενώ θα περάσει ο Βαμβακάς τώρα στο μάτς. Όπως είδατε, ο Θανάσης Αντωνόπουλος για τους Los Labriniers. Χριστόπουλος. Δεν έβαλε δύναμη. Σπανός έχει μια ευκαιρία από το τρίποντο. Δεν θα την εκμεταλλευτεί. Μπάλα για ποιον είναι, για τους τερμίτες, καθώς παραδέχεται στον Κονδύλης ότι έβγαλε εκείνος. Κάνει την κίνηση ο Σπανός, θα πάρει και την μπάλα. Τελείωσε όμως κάπως άτσαλα την προσπάθεια. Κόβει τώρα ο Παζαρλόγλου. Η μπάλα φτάνει στον Μαμακά. Κονδύλης. Κολιάς, παλεύει ο Παζαλόγλου να κλέψει, δεν θα τα καταφέρει όμως. Συγκρατούν με δυσκολία οι Los Labriniers, αλλά θα φτάσουν τελικά στο καλάθι με τον Κονδύλη για το 17-10. 5-0 το επίμενο σκορ στην δεύτερη περίοδο μέχρι στιγμής. Με 5 και 20 να απομένουν ακόμα για το φινάλε. Σπανός για 3, ούτε τώρα θα μπει το καλάθι. Μια ψηλή πάσα, έφτασε στον Γρίλη, τον τροφοδότησε ωραία. Δέχτηκε το φάουλ εκείνος από τον Παταρλόγλου. Θα προχωρήσουν σε δύο κινήσεις τώρα οι τερμίτες. Όπως μπορέσουν και βελτιώσουν κάπως την εικόνα τους. Σταματόπουλος και Πιμπούδης παίρνουν και πάλι στο παρκέ. Σε φτωχή στην πρώτη. Μουδί, 18-10 πλέον. Βάζει και την δεύτερη αγάνθαστο σε αυτή τη φορά. Και το 19-10. Με πλάτη ο Χριστόπουλος. Λάζει κατεύθυνση, είδε το κόψιμο του Αλεφαντινού, εξαιρετική κίνηση από εκείνον και εξαιρετικό τελείωμα επίσης για το 19-12. Σε 5,5 λεπτά έπειτα από το ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου βρίσκουν το πρώτο του καλάθι σε αυτήν οι τερμίτες. Πάσε να πασάρει ο Αντωνόπουλος, θα μπορούσε να τελειώσει και για αυτήν την φάση από εγώ. Ευγένεια τώρα θα επιστρέψει για τους Μουβ. Γι' αυτό και επιστρέφει μπάλα στην επαναφορά. Ο Λίδωρος, ο Γης θα περάσει στο κέντρο. Αλεφαντινός. Βρίσκει και πάλι τον Πολίδωρο. Πανωτίνο Βαμβακάς κάνει την κίνηση Αλεφαντινός. Δεν βγήκε και συνεργασία όμως, ήρθε το λάθος. Η μπαλά είναι για τους Μουβ. Τελευταίο τετράλεπτο στην περίοδο. Yeah.
σηκώνεται ο Αντωνόπουλος από κοντά χωρίς να βρει ιδιαίτερη δυσκολία από την αντίπαλη άμυνα. Ευστοχίσει για το 21-12. Σταματόπουλος Αλφαντινό στο πλάι και ωραία τον Χριστόπουλο. Βαμβακάθωρα γυρίζει, πέφτει πάνω στον Μπιμπούδη. Κονδύλης θα επιχειρήσει μια πάσα για τον Ευγενή. Είναι καλή αντίδραση όμως από την άμυνα των Γαλάζιων. Πολύ κακή επιλογή τον Μπιμπούδη. Πάμε και αυτά στο μάτς. Κολιάς. Κονδύλης. Για δύο εύστοχο από μέσα σε απόσταση ο Ευγενίας. 23-12. Χριστόπουλος γυρίζει ευστοχή. Για το 23-14. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στην δράση, 2 και 37 ακόμα για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος. Στο 23-14 τώρα το σκορ. Στο σύν 9 οι γηπεδούχοι, οι οποίοι νωρίτερα έφτασαν τη διαφορά σε διψήφιο. Τώρα ο Αντωνόπουλος θα στοχίσει για να πάρει ο Αλεφαντίνος και να κατεβάσει για τους Γαλάζιους. Και ο Πιστολόπουλος τώρα στο μάτι για τους Τερμίτες. Κάτω το σούτ από τον Σταματόπουλο, δεν βρήκε ούτε καν Στεφάνη μπάλα, η οποία κατέληξε κατευθείαν εκτός. Τελευταία 2 λεπτά. Κολιάς. Βάζει το χέρι του Αποστολόπουλος. Θα κάνει το φάουλ για να δοσιάνε στους παιδιούς στον αντίπαλό του. Για να του δώσει το χέρι, ενώ έχουμε πολλές καθώς έχουν συμπληρωθεί και τα ομαδικά από τους Τερμίτες. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 25-14. Και πάλι στο σύν 11. Οι Λος Λαμπρινίες, οι οποίοι πιέζουν ψηλά. Σταματόπουλος θα περάσει ανέτα το κέντρο. Του Αλεφαντίνου δεν μπορεί να την υποδεχθεί ο Σταματόπουλος. Είναι αρκετά χαμηλά. 1 και 35 ακόμα για το φινάλι του πρώτου μηχρόνου. Βαμβακάς κατεβάζει. Επιλέγει τον Κόλια. Αφήνει ξανά εκείνος. Κάνει μια περιστροφή. Ευγενία στα 4 δευτερόλεπτα. Θέλει να βρει χώρο. Αποστολόπουλος όμως θα του πάρει την μπάλα. Ο ίδιος, τώρα θα βρει τον Χριστόπουλο, θα πάει σε μια γρήγορη ενέργεια και θα φτάσει μέχρι το καλάθι με το 25-16. Μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου πάντα. Κονδύλης. Μακάς, θα δώσει και πάλι στον Κονδύλη. Στο Λόπουλο έχουμε τζάμπολ, με κατευθύνεν για τους Λος Λαμπρινίες. Ο Λόπουλος δεν μπορεί να κρατήσει, ο Κονδύλης όμως διορθώνει την κατάσταση, θα πάρει και ένα σούτ στο ένα δευτερόλεπτο. Δεν προλαβαίνει ο Κόλιας που μπήκε στην πορεία της μπάλας.
Έχει τελειώσει ο χρόνος επίθεσης. Αλεφαντινός. Βούτης αφήνει στην κορυφή. Αλεφαντινός στον Σταματόπουλο. Πέρασε εκείνος. Έπεσε πάνω στον Θανάση Αντωνόπουλο. Και κερδίζει το φόλ που είναι το πρώτο μόλις για τους φίλους Λαβρινίες στην δεύτερη περίοδο. Ενώ το ρολόι έχει σταματήσει στα 19,5. Δευτερόλεπτα στην συνέχεια για τους... Όχι, βασικά είναι ολόκληρη επίθεση. 10 δευτερόλεπτων. 6 τώρα. Σταματόπουλος αφήνει στη γωνία. Αποστολόπουλος ανενόχλητος. Θα το πάρει το σουτ. Δεν το βάζει και τελειώνει έτσι. Με 10 λεπτό. Θα βάζει και με την τύχη του Αποστολόπουλος. Καλώς και έτσι μια καλή ευκαιρία για να μειώσει. 23-25-16 λοιπόν το σκορ στο φινάλε της δεύτερης περίοδου. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο. Βρίσκει τους φίλους Λαβρινίες να προηγούνται με 25-16. Νωρίτερα η διαφορά έφτασε και σε διψήφια επίπεδα. Τώρα οι γηπεδούς βρίσκονται στο σημείο 9. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κλέψιμο ο Αλεφαντινός. Η κατοχή είναι για τους τερμητές. Για τους Λες Λαβρινίες, μας χωρείτε. Αγιώτης Αντωνόπουλος. Περάσε στον Γκρίλι. Άπλωσε το χέρι του Μπιμπούδης. Κάνε το φάουλ. Γρήγορα, γρήγορα το πρώτο μαδικό λοιπόν για τους Γαλάζιους. Αντωνόπουλος. Καλή αντίδραση τώρα από τον Σπανό, παίρνει όμως και πάλι ο Αντωνόπουλος. Αμβακάς εκτελεί, δεν το βάζει. Ο Φαντινός προλαβαίνει την μπάλα. Κρατάει ίδιος τώρα σταματέα, παίρνει στον Σπανό. Προσπαθεί να ξεφύγει εκείνος από την πίεση. Θα το κάνει με μια πάσα. Σταματόπουλος πάλι στον Μπιμπούδη, ενώ έχουμε και στήριγμα καθώς χρέθηκε στο παρκέ ο Μεσάρης. Δεν δείχνει να έχει κάτι. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ελεφαντινός. Έχει τελειώσει ο χρόνος όμως, δεν το είχε πάρει χαμπάρι ο Μπιμπούδης. Δεν φωνάξει κανείς από τον πάγκο των τερμητών. Κολιάς. Στέκεται το θέλει το σούτ, θα το πάρει. Δεν το βάζει όμως. Δεν το λύσαν τα block out. Σπανός άστοχος στο δίποντο, νομίζω πάταγε. Από τον Σπανό. Ο Αλεφαντινός βρέθηκε στο παρκέ στην συνέχεια. Θα περάσει εκτός ο παίκτης των τερμητών. Πήρε ο Μεσάρης.
γυρίζει, θα χάσει την μπάλα και θα κάνει το γκολ στη συνέχεια που είναι αντιαθλητικό. Το λάθος από τον Μεσάρι και το έκανε ακόμα χειρότερο στην συνέχεια. Γιατί σταμάτησε αντικανονικά τον αντίπαλό του. Είναι αντιαθλητικό. Αυτό το φάουλ σύμφωνα με τον κανονισμό θα εκτελέσει έστω να την πρώτη βολή ο Γκόλιας για το 26-16. Αστοχή στην δεύτερη. Δεν είναι καλό το σουτ. Ρίλης από κοντά, δεν μπορεί να βρει στόχο. Μέχρι στην επίθεση με τους Λαμπρινίες οι οποίοι επιμένουν. Μαμπακάς. Παλά έξω, Γκόλιας θα το πάρει από εκεί. Δεν ήταν διάσημο το σούτ, ωστόσο ήταν άστοχο. Προσποίηση. Σηκώνε τον Μπιμπούδης και το βάζει. Με το 26-18. Ο Μεσάρης. Σταματόπουλος. Πάσα στην κορυφή. Κρατάει ο Χριστόπουλος και αφήνει στον Μπιμπούδη, ο οποίος έχει χώρο για να εκτέλεσει για τρεις. Δεν θα το κάνει καλά όμως. Μαζεύουν το rebound move και βέβαια για την πάσα ευγενίας για τον Μπαμπακά, ώστε αυτός να κατεβάσει. Τον Όπουλος μας απέναντι. Κόλιας πάει κοντά. Πάνε ένα περίεργο σουτ, ένα αεροπλανικό εκεί προσπάθησε να εκτελέσει. Θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών. Αυτό ήταν το τρίτο ομαδικό για τους Τερμητές. Παρατηρήσεις προς τον Αντωνόπουλο για κάποιες διαμαρτυρίες. Εκτός τώρα ο Αντωνόπουλος θα αποσυρθεί από τους δύο Λαμπρινίερς. Περάσει την θέση του Θανάσης. Έτοιμος ο Γκόλιας για να εκτελέσει. Θα αστοχίσει στην πρώτη. Δεύτερη. Για τη δεύτερη μάλλον δεν αλλάζει κάτι στο σκορ. Μπιμπούδης. Πλάτη ο Σταματόπουλος. Μεσάρης. Κρασκαστή πάσα για τον Μπιμπούδη. Στην γωνία ο Αποστολόπουλος είναι για τρεις στο σούτ, αλλά δεν είναι καλή εκτέλεση από τον Αποστολόπουλο. Απέναντι ο Βαμβακάς, αυτόν θα πάει μπαλά. Στο Λόπουλος όμως βάζει stop, παίρνει ο Κονδύλης.
να συγκρατήσει, τελικά θα τα καταφέρει ο Βαμβακάς. Κοντήλης παίρνει, εκτελεί. Θα καταλήξει η πολύ προσπάθεια. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Πέντε και 18 ακόμα για το τέλος για τις τρίτης περιόδους, το 27-18 βρισκόμαστε. Στόπουλος, βρίσκει στόχο. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά στόχες και οι δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί στην τρίτη περίοδο. Μόνο οι Μπιμπούδης και Γκόλιας είναι τα φένα στο ράδι και μάλιστα Γκόλιας από τη γραμμή των Βολών. Γενίας έκοψε ωραία, δεν τελείωσε εξίσου καλά όμως την φάση. Μπούτης τώρα στην άλλη πλευρά. Φινίς στον Πολύδωρο. Στο Λόπουλος. Μπούτης για τρεις. Μέσα. 27-21. Στους 6 τώρα η διαφορά. Μειών οι Τερμίτες. Κονδύλης έχει βάλει πλάι στο Σταματόπουλο. Θα γυρίσει πολύ ωραία περιστροφή, εξαιρετικό καλάθι από τον Κονδύλη για το 29-21. Ωραία εκεί, ρόλαρε πάνω στο κορμί του αντιπάλου του για να στείλει στο συν-8 την ομάδα του. Θετικό φαουλ τώρα από τον Πολύδωρο. Βρήκε στο πρόσωπο τον αντιπάλου του. Γκόλιας. Ο Λίδος ο Φρίσον Κονδύλη παίρνει και πάλι ο Βαμβακάς. Ευγενίας δεν θα σκοράρει. Έχει κερδίσει ωστόσο το φάουλ. Μάλιστα συμπληρώνει και τα ομάδικα για τους Τερμίτες. Έστω όμως την πρώτη ο Ευγένειας. 30-21. Μαζί και την δεύτερη. 31-21. Στο Λόπουλος. Ένα σούτ από την κορυφή. Ο Μπίλης πάλεψε. Και το πάλι στη συνέχεια. Στον Αποστολόπουλο. Ποιος προσπάθησε επί από το επιθετικό rebound να σηκωθεί, πρέπει να τον βρει και ο Κονδύλης στο ανέβασμα. Και έχουμε βόλες τώρα για τους γαλαζιούς. Με 3 και 12 να απομένουν ακόμα στην περίοδο. Είναι άστοχος στην πρώτη ο Αποστολόπουλος. Μαζί την δεύτερη. 31-22 τώρα. Βαμβακάς. Κολιάς. Στέκεται, έχει χώρο στην περιφέρεια. Μαζεύει το rebound το Μπιμπούδης. Ο Λόπουλος έχει δει μπροστά του, έχει κάνει δικές στο Χριστόπουλος, θα πάρει την μπάλα. Δεν μπόρεσε να σηκωθεί, Πολύδωρος θα εκτελέσει για δύο. Βέβαια και το καλάθι, παραμένει το 31-22. Κολιάς αφήνει ξανά στον Βαμβακά. Κονδύλης από την κορυφή δίχως δεύτερη σκέψη. Δεν μπήκε το καλάθι, δεν μάθησε όμως και το rebound στη συνέχεια ο Πολύδωρος. Ανανεώνουν έτσι την επίθεση του Σιμόβ.
Κινδυνευμένη πάσα πήρε όμως ο Κονδύλης. Κλείστηκε και από αρκετό κόσμο. Τον Όπουλος και μαρκαρίστηκε. Βρήκε και ένα μαρκάρι στο σουτ για το 33-22. Βάζει τη διαφορά και πάλι σε διψήφιο ο Θανάσης Αντωνόπουλος. Σε έδαφος ο Βαμβακάς, δεν υπάρχει κάποιο στήριγμα. Ο Μπούδης, αστοχή. Βαμβακάς, κατεβάζει. Κονδύλης. Στα δεξιά ο Μπίλης βρίσκεται εξαιρετικά τον Ευγενία από το ύψος των βολών. Αυτός θα βρει στόχο για το 35-22 και φεύγουν και πάλι οι Los Lavriniers και αναγκάζονται έτσι να καλύψουν time out οι τερμητές. Επιστρέψαμε μετά το time out, 1,5 λεπτό απομένει ακόμα για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Πέσε κοντά ο Χριστόπουλος, όπου κάτι κανονικά όμως από τον Γκρίλι. Έχουν βολές λοιπόν για τον Σίλο τώρα των τερμητών. Μέσα η πρώτη. 23. Θα βάλει και την δεύτερη ο ίδιος για το 35-24. Επιλογές εκείνος, Ευγενίας ήταν δίπλα του, στα 8 δευτερόλεπτα κρατάει. Από τον Σταματόπουλο θα σηκωθεί, πήρε ο Παζαβλόγκ για να βρει γρήγορα μπροστά τον Χριστόπουλο. Έτσι καλή άμυνα. Ο Βαμβακάς δεν επέτρεψε να βγάλουν έναν καλό εφηδιασμό οι τερμίτες, οι οποίοι είναι και πάλι όμως στην επίθεση. Χριστόπουλο στο πλάι προσποιείται, θέλει να πλησιάσει, θα φτάσει κοντά, δεν του κάνει το χάρτη του παλά να καταλήξει εντός καλαθιού. Θα πάει όμως την γραμμή για τις δύο βολές του. Είναι και το τρίτο φάουλ αυτό μάλιστα για τον Γκριλί. Άστε και η πρώτη. Κάνει και την δεύτερη, 0-2. 45 δευτερόλεπτα ακόμα στο ρολόι. Βαμβακάς. Πιέζεται τον Παζαρλόγλου, αυτό στον Γκρίλι. Ανάς Αντωνόπουλος. Γυρίζει, αφήνει στον Παναγιώτη. Έχει 4 δευτερόλεπτα αυτός. Προσπάθησε και ανάμεσα από δύο να περάσει την πάσα, δεν τα κατάφερε. Ρόβι Μπούδης. Σκαλινόπουλος θα εκτελέσει θετικό rebound. Παζαρλόγλου θα δεχτεί την τάβα από το Στεφάνι αυτός. 10 δευτερόλεπτα τώρα ακόμα. Στα 7 δευτερόλεπτα ο Βαμβακάς. 4-3. Αφήνει δίπλα του. Ο Αντωνόπουλος θα εκτελέσει. Προλαβαίνει το ρολόι. Αλλά αυτό εκεί. Ολοκληρώνεται και η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 35-24. Ξεκίνησε μόλις και το 4ο δεκάλεπτο. Το 35-24 το σκορ. Κρατούν μια διψήφια διαφορά στα χέρια τους οι Los Lavriniers, οι οποίοι είναι ένα καλό προβάδισμα. Παρουσιάζοντα ένα καλύτερο πρόσωπο στα, από τα μέσα της τρίτης περιόδου και έπειτα. Εδώ θα βρουν και το καλάθι στο τσάκ με τον Ευγενία. Αυτός θα ανεβάσει το σκορ στο 37-24. Στο συν 13 πλέον η Μοβ. Χριστόπουλος όλα στο πλάι.
Λιπούδης ανάποδο λέει up, μαζεύει ο Γρίλης. Παμακάς. Έχει τον Αντωνόπουλο. Το πάρει το τρίποντο εκείνος και γιατί να μην το κάνει αυτό το βάλει κιόλας. 40-24 πλέον με την τρίποντη εκτέλεση αυτή ο Αντωνόπουλος. Πάει την διαφορά στο συν 16, μεγαλύτερη που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Χριστόπουλος θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Καζαρλόγουλου, θέλει στον Σταματόπουλο, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Λιγούδης δυσκολεύεται να υποδεχθεί την πάσα. Αντωνόπουλος έγινε στην άλλη πλευρά, πέφτει πάνω το Χριστόπουλος, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 42-24. Time out. Ενώ έχουμε και από μια τεχνική ποινή σε Χριστόπουλο και Αντωνόπουλο. Στρέφουμε σε λιγάκι. Το παιχνίδι συνεχίζεται εδώ στο Κάρβουνο. Στο 42-24 έχουν φτάσει πλέον το σκορ. Τις Λος Λαβενίες δεν έχουν τον έλεγχο. Είναι όπλος εδώ το χέρι του Παμακάς και θα δεχθεί και την τεχνική ποινή από τον ρέφερι για την αντίδραση του έπειτα από το σφύριγμα. Στη γραμμή λοιπόν Λούγλου που θα ευστοχίσει για το 42-25. Σταματόπουλος παίρνει και πάλι στην γωνία για τον Πατσαρολόγλου ανενόχλητος, θα πάρει το τρίποντο. Ήταν μια καλή ευκαιρία για να ρίξει την απόσταση. Όλια σπάει μόνος του, θα δεχτεί το φάουλ. Έχουμε βολές επίσης. Φάουλ νούμερο 3. Αυτό για τους γηπεδούχους. Δύο υπενθυμίζω έχουν οι θερμητές. Όχι, με συγχωρείτε, είναι το δεύτερο για τους θερμητές. Τρία έχουν οι γηπεδούχοι. Τα πάνω από εδώ. 43. 25 τώρα το σκορ. Έγινε και το κλέψιμο. Παιδιά, τον Νόπουλος σπάσιμο της μέσης, τι έβαλε, εξαιρετικό καλάθι. 45-25. Σαλινόπουλος θα πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει. Μήπως τώρα στο γυλάκι του λέει διαφορά. Γενίας, μιας από το σούτ μαζεύει ο Κόλιας. Μια δευτερόλεπτα τώρα για τους Λος Λαμπρινιέρς. Σχαστή πάσα στα πόδια του Γρίλη, πήρε όμως εκείνος την μπάλα και άφησε τον Φανέα Σαντωνόπουλο. Δικαι σίδερο εκείνος στο σούτ. Τελευταία 7 λεπτά στο μάτς. Σπανός έμεινε μόνος του, πήρε το τρίποδο και το βάλε κιόλας. 45-28 ανάσα για τους θερμίτες, για χειρό Σπανού. Κολιάς. Γρίλης αφήνει στον Κονδύλι. Πάσα έξω. Ο Γρίλης πάει κοντά για να φτιάξει χώρο στον Κόλια. Βγαίνει πάνω το Σπανός. Δεν θα τον σταματήσει όμως. Του κάνει και το χατήρι μπάλα για το 48-28. Πέρασε ο Βιβούδης. Δέχτηκε το φάουλ. Πρέπει να είναι χαμηλά, αν δεν κάνω λάθος. Στο
στο πλάι. Πάει ο Παζαρολόγλου για να βάλει μέσα την μπάλα. Την Μπούδης. Συνεργάστηκε με τον Σταματόπουλο. Κράτησαν όμως οι Γαλάζιοι. Γυρίζει με το δεξί. Θα βρει σκορο ο Παζαρολόγλου για το 48-30. Πέρασε ο Μπόλιας. Κάνε το φάουλο ο Παζαρολόγλου. Περάσει εκτός. Ο Χριστόπουλος περνάει στην θέση του. Ενώ και ο Πολυδωρός επιστρέφει για τους Τερμίτες. Κολιάς. Σταματάει την πάσα ο Πασχαλινόπουλος. Γενία θέλει και πάλι και αυτός να βρει τον Κονδύλι, αλλά ούτε και τώρα θα περάσει μπάλα από τον Πασχαλινόπουλο. Τους βρίσκει ωραία τον Σπανό, καλή κίνηση από εκείνον. Έπειτα από μια περιστροφή θα στοχίσει. Παρέμεινε το 48-30. Κονδύλης βλέπει και το κόψιμο του Βαμβακά. Βάλω από τον Χριστόπουλο, είναι το τρίτο για τους φιλοξενούμενους. Από τρία έχουν οι δύο ομάδες. Μακρινή πάσα, παρακινδυνευμένη την κατάλαβε ο Σταματόπουλος. Προσφέρει και στον εφνιδιασμό, θα βρεθεί στο παρκέ. Και έχουμε βολές με τον παίκτη των Τερμιτών. Στην πρώτη. Σε 18-31. Κάνει την δεύτερη επιθετικό rebound για τους Γαλάζιους. Σπανός θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα το βάλει όμως. Κονόπουλος. 4-45 για το τέλος. Φορά στο σύν 17. Στους Λαβρινίερς, έγινε το λάθος τώρα από τον Σταματόπουλο, ο Πασχαλινόπουλος θα κάνει όμως και αυτός το λάθος καθώς έχει πατήσει εντός αγωνιστικού χώρου, την ώρα που προσπάθησε να κάνει την επαναφορά και εδώ για τους γηπεδούχους. Έφαγε και την προσπίση τώρα ο Πασχαλινόπουλος, αλλά όχι, έχουν γίνει βήματα τον Αντωνόπουλο. Σταματόπουλος θα γίνει το φάουλ μακριά από την μπάλα στη μάχη του που δίνει ο Κονδύλης με τον Σταματόπουλο. Είναι το τέταρτο για τους γηπεδούχους. Σκαλινόπουλος εκτελεί. Δεν έφερε κάτι καλό. Σταματόπουλος κρατάει. Δευτερόλεπτα, έμεινε μόνος αλλά άφησε εξαιρετικά στον έτερο Αντωνόπουλο. Χριστόπουλος, αφήστε εδώ στον Σπανό. Σταματόπουλος πάει με φόρα, προστά από τον Αντωνόπουλο, θα έχει και δεύτερη ευκαιρία. Θα γίνει και το φαουλ από τον Κονδύλι. Ο Σταματόπουλος, ο οποίος έχει μπει στις τελευταίες φάσεις, έχει πάρει προσπάθειες. Προσπαθεί όσο μπορεί να ρίξει την διαφορά. Έχει δώσει αρκετές μάχες με τον Κονδύλι σήμερα. Οι δύο έμπειροι παίκτες των δύο ομάδων. Αστοχή τώρα στην πρώτη βολή. Thank you.
32. Ο Μπακάς. Ο Σταματόπουλο, ο Κονδύλης θα γυρίσει. Θα σκοράρει κιόλας. Το 50-32. Στο σύν 18 πλέον. Φίλος Λαβρινίρς, κάτι παραπάνω από 3 λεπτά να απομένει ακόμα στο μάτς. Νομίζω πως το παιχνίδι έχει κρυθεί. Τι φλίπας εδώ από τον Γκόλια. Δεν του βγήκε όμως. Καθώς εκεί που ρίξε την μπάλα δεν υπήρχε κανείς ούτε συμπαίκτης ούτε αντιπάλος. Πασχαλινόπουλος. Ωραία εκεί. Ξεπετάχτηκε ο Γκόλιας, του έκλειψε την μπάλα. Γκριλής τώρα στον εθνιδιασμό. Ωραία συνεργάστηκαν οι δύο. Το έχασε όμως ο Γκριλής. Βγήκαν εκεί 2-1-2-1. Δεν κατάφεραν να τελειώσει καλά τη φάση Λος Λαμπρινίρς. Το οποίο ωστόσο παραμένει στην επίθεση. Γκόλιας, εξαιρετική κίνηση, θα αφήσει στον Γκρίλι. Τρομερή φάση. 52-32. Θα δουν δύο δεύτερο πρότυμα. Δύο ιδιαίτερα ο Γκόλιας, ο οποίος έκανε μια φοβερή κίνηση για να βρει και να δώσει έτοιμο καλάθι στον συμπαίκτη του. Παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο δίλεπτο. Και όπως όλα δείχνουν, οι Λος Λαμπρινίρς θα φτάσουν στην δέκατη νίκη τους. Ενώ ο Βαμβακάς τώρα θα σκοράρει για το 54-32. Έχασε ο Πολύδωρος. Τονόπουλος. Φτάσει μέχρι τέλους, θα το χάσει. Αν και το Σταματόπουλος. Όπως έλεγα λοιπόν, οι Λος Λαμπρινίρς θα φτάσουν στο 17, ενώ από την άλλη οι Τερμίτες θα γνωρίσουν την 11η ήττα τους. Θα πέσουν στο 7-11. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι θα βάλουν για τέλος ένα σερί δύο νικών που είχαν τις τελευταίες αγωνιστικές. Σταλινόπουλος. Θα βρει τον Σταματόπουλο. Κωστόπουλος θα δεχτεί το κόψιμο. Στην συνέχεια όμως θα γίνει το φάουλ πάνω στον Σταματόπουλο. Από τον Αντωνόπουλο, ο οποίος βιάστηκε να πανηγυρίσει. Σταματόπουλος για τις δύο βολές του. Αστοχή στην πρώτη. Και την δεύτερη δεν αλλάξει το 54-34. Γκόλιας. Δεύτερη το φόλο τον Πασχαλινόπουλο, τέταρτο για τους Τερμίτες. 58 δευτερόλεπτα ακόμα για το φινάλε. Για δικαστικού χαρακτήρα πλέον. Κονδύλης. Στον Γκόλια από την κορυφή αυτός θα εκτελέσει, είναι κακό το σουτ, μαζεύει ο Πασχαλινόπουλος. Ρελισμένη πάνω του, γυρίζει απέναντι στον Σταματόπουλο, θα σηκωθεί για τρεις, δεν το βάζει. Άσαν όμως την μπάλα στην συνέχεια η Μόβ, αλλά θα χάσει και την προσπάθειά του και σπανός. Φτάνουμε λοιπόν προς το φινάλε, 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Λοιπόν,
νίκη για τους Los Labrinians, οι οποίοι θα επικρατήσουν με 54-34 των τερμητών.